Το λόγο έχει ο βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνεδρισμού, ο κύριος Βελόπουλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας επί εξάρω τη σημερινή κουβέντα, θεωρώ ότι όχι άδικα ο ελληνικός λαός είναι απογοητευμένος. Και το λέω αυτό μετά από πολλή ώρα βλέποντας εκατέρωθεν να πυροβολεί ο ένας τον άλλον, χωρίς την ουσία να θέλουμε να βρούμε την πραγματική διάσταση των γεγονότων. Ξέρετε, αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι ότι με βάση την ιστορία του Βατοπεδίου έχει διασυρθεί το Άγιο Όρος. Όχι γιατί είμαι θρησκόληπτος, αλλά γιατί αν δούμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της περιοχής που λέγεται Άγιο Όρος, αλλά και της αφορμής που έδωσε ο Εφραίμ, ώστε κάποιοι να διασύρουν το Άγιο Όρος, να διασύρουν την Ελλάδα, και δούμε σε αντιδιαστολή αυτό που άλλοι Ορθόδοξοι λαοί πρεσβεύουν, θα δούμε πόσο ειλικρινά είμαστε μικροί απέναντι στις εξελίξεις. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι πριν ακριβώς από ένα χρόνο, ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου είπε το εξής: η Ρωσία μετά την πυρηνική της ασπίδα έχει ως ασπίδα την Ορθόδοξη πίστη της. Τολμάει κανείς από εσάς να το πει αυτό το πράγμα? Και το λέω αυτό για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το Βατοπέδι έγινε αφορμή για να μιλάμε για παπαδαριό, να μιλάμε για παπάδες, να μιλάμε για μονές, για ηγουμένους μοναχούς που ταρπάζουν και πολιτικούς που συμπλέκονται και διαπλέκονται με αυτούς, εκθέτοντας ολόκληρη την Ορθοδοξία, επειδή κάποιος Εφραίμ, εάν και εφόσον, επαναλαμβάνω, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν βλέπω κανείς να αντιλαμβάνεται εδώ μέσα τι έχει συμβεί με το Βατοπέδι. Και θα πω και δύο πράγματα. Και το λέω στην αριστερά με πολύ αγάπη και πολύ συμπάθεια. Αφισβητείτε τα Χρυσόβουλα? Τα αφισβητείτε? Μπράβο σας. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, η αφέλεια ή, αν θέλετε, η προχωρημένη αντίληψη μιας ιδεολογικής αγκύλωσης οδηγεί σε Ελλάδα μονοπάτια. Τότε σημαίνει αφισβητείτε και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, αφισβητείτε και την κυριαρχία στα Ιεροσόλυμα, αφισβητείτε και την Αίγυπτο. Αν λοιπόν φτάσει στο σημείο το ελληνικό κράτος να αφισβητεί τα Χρυσόβουλα, σημαίνει πολύ απλά ότι δίνουμε αφορμή σε αυτούς τους Τούρκους που ουδέποτε τόλμησαν να αφισβητήσουν τα κοιτάπια. Μισό λεπτό. Και δεν είδα ποτέ το κουκουέ πριν 5 χρόνια, όταν το ελληνικό κράτος αποζημίωσε με 50 εκατομμύρια ευρώ 2 Τούρκους στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Σάντα, να κάνει πορεία διαμαρτυρίας. Με κοιτάπια, παρακαλώ. Ποτέ. Άρα λοιπόν αυτή η επιμεριστική διάθεση με ενοχλεί. Και το λέω με συμπάθεια. Ακούω και τους ανθρώπους του Πασόκ να ομιλούν για τα Ολυμπιακά ακίνητα. Έχετε πάει στα Ολυμπιακά ακίνητα, κύριε Υπουργέ? Έχετε πάει. Είναι ωραία, έτσι? Άθλιες εγκαταστάσεις. Τέλειες. Αφού γκρεμίζονται. Χαρίσατε τα Ολυμπιακά ακίνητα, λέει, στην Δημοκρατία, ας πούμε, έτσι, 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια ευρώ. Μα αυτά καταραίουν εκεί κάτω. Άρα λοιπόν είστε υποκριτές, είστε ψεύτες. Ένα από τα δύο ισχύει. Διότι η υποκρισία σας έγινε στο γεγονός ότι κατακολλείτε τη Νέα Δημοκρατία και καλά κάνετε, ότι έγινε συναλλαγή, ανταλλαγή, offshore κτλ. Αλλά τα Ολυμπιακά ακίνητα καταραίουν. Κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε σοβαρά τα ζητήματα, κύριε Υπουργέ. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται εδώ μέσα. Και το λέω ειλικρινά με πόνο, γιατί βγαίνουμε όλοι έξω. Και ας πω και κάτι άλλο. Εμένα με ενοχλεί που αριστερά ή το Πασόκ ή η Νέα Δημοκρατία μιλούν για τη συναλλαγή, την ανταλλαγή του Πατοπεδίου. Κανείς από εσάς δεν τόλμησε να λέξει ποτέ ένα δήμαρχο, ένα νομάρχη που έχουν εκποιήσει τεράστιες ακίνητες περιουσίες έναν την πινάκι φακής. Έγινε έλεγχος σε ένα δήμαρχο ποτέ? Τον έλεξε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ. Μπορώ να σας έχω άπειρες περιπτώσεις στην Πιερία. Φιλέτο που πουλήθηκε για 900.000 ευρώ, τα κάνει 10 εκατομμύρια ευρώ η περιοχή. Αυτά γιατί δεν τα λέξετε ποτέ? Αλλά για τους δημάρχους τοποθετείτε οι ίδιοι σας. Και αυτοί μπορούν και κόβουν φυλάτα και τα εκποιούν έναντι πινακίου φακής. Αυτά είναι αυτά που με ενοχλούν, κύριε Υπουργέ. Αυτό που με ενοχλεί εμένα προσωπικά είναι ότι έχουμε στοχοποιήσει το Βατοπέδι. Έχουμε στοχοποιήσει το Άγιο Όρος. Και μιλούμε μόνο γι' αυτό. Ψάξτε λοιπόν τη διαφθορά και την εκποίηση τεραστίων εκτάσεων σε δήμους, σε νομαρχίες. Και ποιος δίνει το δικαίωμα στον κάθε δήμαρχο να εκποιεί ακίνητες περιουσίες? Ποιος τον ελέγχει τον κύριο αυτό? Και δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ. Δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχουν πλέον οικόπεδα στους δήμους. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, να σας πω λοιπόν τι σημαίνει Βατοπέδι για όσους δεν ξέρουν. Γιατί αν ψάξει κανείς λίγο την ιστορία, θα δει ότι τη δεκαετία του 70 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μεγάλος πολιτικός άνδρας με τον Βαρβιτσιώτη, όταν γίνονται τα επεισόδια, θεώρησαν ότι η έδρα του Πατριαρχείου πρέπει να πάει στο Μιστρά, αν συμβεί κάτι με τους Τούρκους. Η έδρα του Πατριαρχείου λοιπόν τοποθετήθηκε στο Βατοπέδι. Όπου στο Βατοπέδι έχει συμφέροντα και ο ρωσικός παράγοντας, κύριε. Και αν το ξέρετε, αναρωτήστε γιατί πήγαινε ο Πούτιν εκεί, γιατί πήγαινε ο Μπούς εκεί, γιατί πήγαινε ο Κάραλος εκεί. Το Βατοπέδι δεν είναι απλό μοναστήρι. Αυτό να το καταλάβετε. Το ότι είναι πλάκι ο Εφραίμ σε offshore εταιρείες ή στην ανταλλαγή, στην αλλαγή, είναι μια άλλη ιστορία.
Αλλά ρωτήθηκε κανείς από εσάς, και κλείνω εδώ, σήμερα ο Εφραίμ είναι από αποδιοπομπαίος τράγος. Δριός πεσούς πας ανεξιλεύεται. Κάποτε οι κύριοι του Πασόκ έτρωγαν με τη ζώνη της Παναγίας από πίσω από τον Εφραίμ. Από πίσω από τον Εφραίμ τι είχατε, κύριοι? Τα ξεχάσατε αυτά? Πίσω από τον Εφραίμ με τη ζώνη της Παναγίας πηγαίνατε. Το ίδιο και οι Δημοκράτες πηγαίνανε εκεί. Αν βάλετε σειρά υπουργών που ήταν πίσω από τον Εφραίμ, τουλάχιστον 70 είναι. Και μερικοί είναι και ενεργεία. Σημερινοί υπουργοί. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις επιμεριστικά το θέμα και δεν τα βλέπεις πραγματικά τα γεγονότα, υπάρχει πρόβλημα. Θα ήθελα να πω πολλά για τον ρωσικό παράγοντα και τι είπε ο Πατριάρχης Ρωσίας για το Βατοπέδι. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα, κύριε Υπουργέ. Όταν εμείς ψάχνουμε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, ο Εφραίμ συναντιέται με τον Πούτιν και τον Μεντβέντεφ πριν από 6 μήνες. Αυτό σημαίνει κάτι. Γιατί δεν είναι παιχνίδι εσωτερικό μόνο το Βατοπέδι. Είναι παιχνίδι γεωστρατηγικών εξελίξεων. Πρέπει να το προσέξετε. Δεν είναι για το οικονομικό μέρος. Όχι. Το Άγιο Όρος δεν είναι μια ελληνική επαρχία. Είναι μια περιοχή όπου διακυβεύονται τεράστια, το τονίζω, ζητήματα. Και αν δεν το καταλάβετε, θα εκτεθεί όλη η Ελλάδα δυστυχώς με τις λάθος επιλογές μας. Δεν είναι μόνο οικονομικό το σκάνδαλο. Το επαναλαμβάνω. Είναι πολιτικό, αλλά κυρίως είναι και στρατηγική ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.